Θέλω όμως τώρα, μια και μιλήσαμε για το γάμο του Γιώργου Αγγελόπουλου. Και τη Δήμητρας Μαυρακούς. Ο οποίος γίνεται πότε, 24. Την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή. Και να σου πω κάτι. Αυτό που είπε ο Γιώργος Αλιανός, ότι δεν πήρε προσκλητήριο, δεν είναι από το τέχη του γαμπρού. Συγγνώμη, το παρουσίασε. Δεν το παρουσίασε. Συγγνώμη, ναι, έχει δίκιο. Όχι, δεν γνώριζα. Έχει δίκιο. Πήγα να κάνω άλλα μανούρα. Παρ' όλα αυτά έχει προσκληθεί πάρα πολύ σε αυτό το γάμο είναι. Οι καλεσμένοι 500 με 600. Πού θα γίνει, το πάρτι. Θα γίνει στους Αγίους Ισιδώρους η τελετή. Θα δοθεί και μια εκδήλωση εκεί στο προάβλιο και μετά θα γίνει στην Κατεχάκη, στο Ανάσα. Η εκδήλωση με τον Γιώργο Τσαλίκη που θα τραγουδήσει. Λοιπόν, ποιος πήγε, παιδιά, και έκανε οδηγορικό. Ο Ισιδώρος πήγε στους Αγίους Ισιδώρους για να κάνει οδηγορικό και να δούμε όλοι μαζί αποκλειστικά. Όλες τις λεπτομέρειες του γάμου εκεί. Πού θα την υποδεχθεί ο Γιώργος Αγγελόπουλος, πώς θα φτάσει την Δήμητρα Μαυρακούση. Ωραία, θα δούμε. Πού θα είναι οι καλεσμένοι, αν θα έχει ανθοστήλες. Αν οι καλεσμένοι θα πετάξουν ρύζι. Γιατί μπορεί να μην πετάξουν ρύζι, θα πετάξουν μαυρομάτικα. Πρέπει να δεις, γιατί μαζί μας είναι και ο Ανδρέας Καραγιάννης. Ο οποίος σου έδωσε όλες τις ξεκινάμε καλά. Υπάρχει μία θεωρία η οποία κυκλοφορεί πάρα πολύ στο TikTok και λένε ότι δεν πετάς ρύζι στους γάμους, γιατί είναι σαν να πετάς φαγητό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τι είναι αυτά τώρα τα καινούργια, ρε παιδιά. Χίλια χρόνια πετάνε ρύζι για να ριζώσουν. Το έθιμο είναι έθιμο. Είναι και survivors, οπότε το ρύζι ταιριάζει. Δεν είδατε και στην κυρία που πέφτει. Που παντρεύτηκε στην Κρήτη. Το Παρασκιό! Το Παρασκιό! Που το τυφλώσανε το Παρασκιό με τόσο ρύζι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μετά από αυτό το βίντεο θα συνδεθούμε και με κάποιον που έχει άμεση εμπλοκή με αυτό το γάμο να μας πει μερικά μυστικά για την τελετή. Πάμε όμως να δούμε το εκκλησάκι που θα παντρευτεί αυτό το ζευγάρι. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίων Ισιδώρων, όπου εδώ στο Λυκαβητό θα παντρευτεί ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Μαυρακούση στις 24 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτά τα σκαλιά θα ανέβει η Δήμητρα Μαυρακούση, τα οποία θα έχουν ανθοστολιστεί ώστε η νύφη να περπατήσει, να ανέβει όλα τα σκαλιά και να συναντήσει τον Γιώργο Αγγελόπουλο στο τέλος των σκαλιών, εκεί στο παρεκκλήσι του Τίμιου Σταυρού. Μαζί μας είναι και ο Ανδρέας Καραγιάννης, όπου θα μας αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες του γάμου. Τι γνωρίζετε για την πολύ σημαντική μέρα του γάμου της Δήμητρας Μαυρακούση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο εδώ στους Αγίους Ισιδώρους? Μιλάμε για δύο πολύ ευσεβείς ανθρώπους, δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει το θαύμα του Τιμίου Σταυρού, δύο πνευματικά παιδιά τα οποία έζησε το καθένα ξεχωριστά το θαύμα που είχε να κάνει με θέμα υγείας, πολύ σοβαρό, και η Δήμητρα και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ζευγάρι γνωρίστηκε εδώ, σωστά? Γνωρίστηκε εδώ ακριβώς. Διακονούν οι ίδιοι εδώ στους Αγίους Ισιδώρους, σχεδόν κάθε Κυριακή έρχονται, και εξ αυτού επέλεξαν να είναι αυτή η εκκλησία η οποία θα τους ενώσουν υπό τα δεσμά του γάμου στις 24 Σεπτέμβρη. Ο παπάς, ο οποίος θα τελέσει το μυστήριο, θα είναι ο πάτερ Δημήτριος, το πνευματικό παιδί του πατρός Δημητρίου Λουπασάκη, συγχωροστατούντος του ίδιου του πατρός Δημητρίου Λουπασάκη, συμπροσευχομένου, και βεβαίως η κόρη του, η Ειρήνη Λουπασάκη, μία εκ των δύο παιδιών του παπά Δημήτρη, θα είναι η κουμπάρα του ζευγαριού, τα οποία θα του παντρέψει. Ο γάμος θα γίνει στο παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού, όπως θα δείτε τον Ναό των Αγίων Ισιδώρων, και εν συνεχεία θα υπάρξει μετά το γάμο, ας πούμε, εκδήλωση πάνω στο ναό απ' έξω στο προάβλιο, και μετά βεβαίως η εκδήλωση που αναφέρεται και στην πρόσκληση. Επέλεξαν την ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου. Αυτό έγινε, όπως είπα και πριν, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πατέρα Δημήτριο και με την κόρη του. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι ο ίδιος ο Σταυρός έβγαλε αυτήν την ημερομηνία, δηλαδή ότι τους ευλόγησε και ότι τους έβγαλε αυτήν την ημερομηνία ο ίδιος ο Σταυρός. Η απόφαση για το γάμο, να πούμε ότι ελήφθη στην Κρήτη, στα Χανιά, όπου εκεί λειτουργούσε ο Παπαδημήτρης, εκεί πήγε το ζευγάρι, πήρε την ευλογία του Παπαδημήτρη και εκεί αποφασίσανε πώς και πού θα γίνει ο γάμος. Θα έχει πάρα πολλούς καλεσμένους αυτός ο γάμος. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι καλεσμένοι εδώ στο προάβλιο? Όπως είναι το παρεκκλήσι, υπάρχει και άλλη μια σκάλα και μπορεί ο κόσμος να είναι αμφιθεατρικά. Δεν είναι προφανώς το πιο βολικό μέρος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολύ ωραία θέα και νομίζω αυτό θα αποζημιώσει τους καλεσμένους. Το μυστήριο θα τελεστεί έξω από το παρεκκλήσι? Το παρεκκλήσι δεν είναι, είναι εξωτερικό ούτως ή άλλως. Το παρεκκλήσι του Σταυρού είναι εξωτερικό. Αριστερά θα είναι οι ψάλτες. Θα είναι τρεις ιερείς. Ανθοστήλες θα υπάρχουν, λουλούδια. Στην είσοδο και πάνω, όπως θα προσαρμοστεί το μέρος, θα το δείτε πάνω. Γιατί θέλω, δεν είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, αλλά έχει πάρα πολύ όμορφο, φυσική ομορφιά. Μπορέσουν οι καλεσμένοι, οι φίλοι και γνωστοί του ζευγαριού να πετάξουν ρύζι? Βεβαίως θα πετάξουν την ρύζι και απλά υπάρχει λίγο μία, αν θέλετε, είναι λίγο αυστηρά τα πράγματα ως προς το φωτογραφικό υλικό, ως προς την δημοσιότητα στο όλο ζήτημα. Το ζευγάρι θέλει λίγο να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Είναι άνθρωποι πολύ ταπεινοί, με πολύ χαμηλό προφίλ, δεν επιδεικνύουν ποτέ ούτε την προσωπική τη ζωή, ούτε έτσι το τι πράττουν και τι δεν πράττουν.
αυτή τη θέα θα απολαμβάνει το ζευγάρι αλλά και οι καλεσμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, καθώς και μετά το τέλος της τελετής από το προάβλιο. Θα είναι θέα, παιδιά, γιατί αν... τι ώρα είναι ο γάμος, θα είναι σε ηλιοβασίλεμα. Είναι το απόγευμα. Πέντε. Είναι το απόγευμα. Α, πέντε δεν θα έχει ηλιοβασίλεμα, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ έλαβες προσκλητήριο, είδες τα μέλη σου. Δεν νομίζω. Σίγουρα. Γιατί αλήθεια είναι, το λέω το δεν νομίζω, αλήθεια, γιατί αυτές τις μέρες το πιο πιθανό είναι να μην έλαβα, αλλά επειδή γίνεται ένας χαμός με τα email μου και το... Ότι... Γνωριζόμαστε. Άρα θα μπορούσε. Κάποια περίοδο τότε που ήμασταν στο Ταλέντο. Okay. Ναι, δεν θυμάσαι, είχαμε και σκάνδαλο με τον Γιώργο. Ναι, είχαμε βγει φωτογραφίες. Μεγάλη παρέα. Άρα θα σε καλέσει και θα σε καλέσει. Μα δεν είχαμε τίποτα. Μόνο σκάνδαλο. Ε, καλά, παλιά Google. Δεν θυμάσαι το σκάνδαλο. Ψάξε τα παλιά τα χρόνια. Θέλω να πώς το ζευγάρι έχει, θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους με 500 καλεσμένους και να κάνει πρόβα Αγγελόπουλος μέσα στο Νίκο Αποστολόπουλο με τις κάμερες και δεν θέλει να μιλήσει. Εμένα, λίγο οξύμορο αυτό που κάνει. Περνάνε και μια δυσκολία σαν ζευγάρι, διότι γιατί έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας η μητέρα του Ντάνου. Γι' αυτό και προτιμούν και να είναι όλα σε χαμηλούς τόνους. Και να είναι η γυναίκα σιδερένια μέχρι την Κυριακή. Πάντως ο Γιώργος τον τιμά όλα αυτά τα χρόνια, η απόφαση που έχει πάρει να μην αποκαλύπτει τις σχέσεις του άνθρωπος, ξέρουμε. Και εμείς δημοσιογραφικά ξέρουμε, φαντάζομαι είχε και σχέσεις οι οποίες δεν μαθαίτηκαν, δεν είναι μεγαλώστες γυναίκες. Προφανώς. Ναι. Και το τιμά το ότι με αυτή τη γυναίκα και πάλι δεν έβγαινε να το διατυμπανίζει. Αλλά τώρα και να βλέπετε ότι έχει αλλάξει το όλο κλίμα. Δεν έχει αλλάξει, μπράβο. Μου είναι χαρούμενη, ευτυχισμένη, ερωτευμένη και λοιπά. Μιλάει, κάνει πρόβες μέσα στα δοκιμαστήρια, δηλαδή 500 καλεσμένοι. Είναι εμπορικό. Μπορεί για να μην πει αν είναι εμπορικό, εντάξει.